Κακοκαιρία αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής. Κύριο χαρακτηριστικό οι σαρωτικοί άνεμοι και οι καταιγίδες. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κυρίως Σαμοθράκη αλλά και η Αλεξανδρούπολη, θα σαρωθούν από ανέμους που θα πνέουν μέχρι και με 10 μποφόρ ένταση. Ο καιρός δεν χαλάει απλά τις επόμενες ώρες, αλλά η Ελλάδα φαίνεται πως θα πληγεί από την ιστορική κακοκαιρία που θα πλήξει την Ευρώπη και θα διαρκέσει 10 με 12 ημέρες. Έρχεται ανεμοθύελα με νότιους ανέμους έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Από σήμερα σχηματίζεται ήδη ένα τεράστιο βαρομετρικό χαμηλό σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία θα υποστεί για 10 με 12 μέρες μεγάλες καιρικές μεταβολές. Το Σάββατο αναμένουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, χιονιά στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα, κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, όμως το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 και τα 11 μποφόρ στη Σκύρο, τον Αιστράτη, τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και την Αλεξανδρούπολη. Για να αντιληφθούμε την ταχύτητα των ανέμων, όπως εξηγεί ο Τάσος Αρνιακός, τα μποφόρ σημαίνουν. Τα 8 μποφόρ σημαίνει ταχύτητα ανέμων 60 με 75 χιλιόμετρα την ώρα. 9 μποφόρ ταχύτητα ανέμων 75 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. 10 μποφόρ ταχύτητα ανέμων 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και 11 μποφόρ ταχύτητα ανέμων με 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Από τα 120 χιλιόμετρα και πάνω, η ταχύτητα των ανέμων μπαίνει στην κατηγορία του τυφώνα. Η επίσημη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι η εξής. Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας από την Παρασκευή. Τονίζεται ότι λόγω των βροχοπτώσεων που έχουν ήδη σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετές από τις περιοχές που θα επηρεαστούν, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια και επομένως απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης να δοθεί στους πολύ θυελώδεις ανέμους που θα πνέουν τόσο στα πελάγια που θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεγάλα ύψη κύματος στις ακτές, όσο και σε πολλές χερσαίες περιοχές. Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπερίζουμε τον μετεωρολόγο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον Τάσο Αρνιακό, που τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Αρνιακέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σκεύα, σε εσάς και τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης της Αλεξανδρούπολης. Και χαίρομαι που επικοινωνούμε με εσάς τους ακρίτες. Χαίρομαι και εγώ που σας έχουμε για άλλη μια φορά μαζί μας. Τολμώ να πω, κύριε Αρνιακέ, ότι είστε από τους αγαπημένους μας, όχι μόνο πάνω στο αντικείμενο, αλλά γενικά από τους αγαπημένους μας συνεντευξιαζόμενους και καλεσμένους, θα έλεγα εγώ, έστω και αν είστε τηλεφωνικά, γιατί πάντα ποτέ δεν μας αρνηθήκατε και πάντα μας δίνατε με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις προβλέψεις για τις επόμενες μέρες. Πόσο να αγχωνόμαστε και να φοβόμαστε για τον καιρό εμείς οι Θρακιώτες, λοιπόν? Είναι η αλήθεια ότι θα είναι μια δύσκολη νύχτα και ένα δύσκολο ξημέρωμα απόψε και αύριο. Αλλά εσείς είστε συνηθισμένοι σε αυτά. Θα έχει νοτιοδυτικό άνεμο που αρκετές φορές τον έχετε και συνήθως προξενεί ζημιές στις παράκτιες περιοχές. Τα μποφόρ θα είναι 8-9, τοπικά 10. Δεν αποκλείεται στα κανάλια και μέχρι 11, στα νησιά εννοώ. Και κυρίως βέβαια στον Αιστράτη, τη Λίμνο, τη Θράκη, βεβαίως και την Τένερο, αλλά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και θα οι παράλιες, οι παραλιακές περιοχές του νομού αλλά και από τη Χάσο και δεξιότερα θα έχουν ισχυρές ρηπές μέχρι το αύριο το πρωί, θα έλεγα αύριο το μεσημέρι καλύτερα. Αυτό όμως δεν πρέπει να σας ενοχλεί. Περιορίστε λίγο τις μετακινήσεις σας. Πέρα όμως από αυτούς τους ανέμους θα έχετε και βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν την περιοχή σας από το πρωί αύριο μέχρι το μεσημέρι, και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πέρα από αυτό θα έχετε και κάποια χιονάκια ψηλά στο μενίκιο των Σερών, στο φαλακρό της Δράκουλα της Ξάνθης και στο Παπίγιο της Κομωτινής. Αλλά τα χιόνια θα είναι πολύ ψηλά και δεν θα πέσουν σε παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία λόγω των νοτιάδων δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ιδιαίτερα μικρή. 10 με 12 στην Ξάνθη αύριο, 10 με 13 στην Κομωτινή, 10 με 13 στην Αλεξανδρούπολη, και την Κυριακή παρόμοιες συνθήκες, μέχρι 13 θα φτάσει, αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε πτώση, καθώς θα υπάρχουν από 5 έως 10 κυμανθείο υδράργυρο στην Ξάνθη, 9 έως 10 στην
Κομοτηνή και 9 έως 11 στην Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως τη Δευτέρα και την Κυριακή οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα γυρίσουν σε δυτικούς, νότιο-δυτικούς γύρω στα 3 με 4 μποφόρ τη Δευτέρα. Τα δύσκολα είναι συνεπώς απόψε, αύριο και λιγότερο την Κυριακή. Πάντως, κύριε Γκρανιακέ, μπορώ να πω ότι δεν αφήσατε και κανένα καιρικό φαινόμενο που δεν θα το δούμε. Αέρα μας είπατε, βροχή μας είπατε, χιόνι μας είπατε στα ορεινά. Δεν ξέρουν και οι τηλεθεατές μας τι να φορέσουν, τι να τους προτείνουμε. Αδιάβροχο, ομπρέλα, παλτό, ζακέτα, τι λέτε εσείς? Εξαρτάται σε ποιες περιοχές μένουν. Οι παραλιακοί δεν χρειάζεται να φοράνε παλτό. Ένα μπουφάν είναι ό,τι πρέπει. Και αντιανεμικό. Εκείνο που θα χρειαστεί είναι μεγάλη προσοχή στους δρόμους, στο περπάτημα και κυρίως βέβαια στο αλάτι που θα πέσει στην περιοχή τη δική σας, που συνήθως προξενεί προβλήματα στις κολόνες της ΔΕΗ με σπινθυρισμούς και βραχυκυκλώματα. Αυτά όμως είναι τα κακά των εναερίων συνδέσεων. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν και στην περιοχή σας υπόγεια τα καλώδια, ώστε να αποφύγετε αυτές τις καταστάσεις. Ας μην ανοίξουμε το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Γκρανιακέ, δεν θα μας φτάσει το δελτίο. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γκρανιακέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αφού μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται προτάσεις ενδιαφερόμενων αναφορικά με τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Λαμπάκης, μιλώντας για τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα, τόνισε πως ο ΧΙΤΗ θα δώσει λύσεις, υπογραμμίζοντας όμως ως απαραίτητο γεγονός και την κατασκευή της μονάδος επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης.